Είναι η τηλεόραση Βεργίνα Κύπρου, είναι η εκπομπή «Ο Λόγος στον Πολίτη», Δευτέρα με Παρασκευή από τις 3.30 μέχρι τις 5.30 για τον σφετερισμό των ελληνοκυπριακών περιουσιών στην κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου. Συζητάμε σήμερα. Έχουμε δύο δικηγόρους, δύο φιλοξενούμενους εδώ. Τον Νικόλα Κωνσταντινίδη, είναι πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χερίνιας και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, και την Ελένη Γερασούδη, είναι δικηγόρος μέλος Επιτροπής Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου Κύπρου. Οι τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές, 25-250-900. Εδώ μπορείτε να πάρετε για να μας πείτε αυτά τα οποία θέλετε, να μας πείτε, να ρωτήσετε σχετικά με τον σφετερισμό και το πώς διεκδικούμε τις περιουσίες στην κατεχόμενη περιοχή. Λοιπόν, αναφέρθηκε προηγουμένως, δεν ξέρω, είναι όντως ένα πρόβλημα το θέμα της αμοιβής των δικηγόρων. Νικόλα και Ελένη, από αυτούς που ενδιαφέρονται να προσφύγουν στη δικαιοσύνη για το θέμα των περιουσιών τους στην κατεχόμενη περιοχή. Ναι, οι δικηγόροι δικαιούνται να ζητάνε την αμοιβή που διεκδικούν, αλλά υπάρχουν πολλοί δικηγόροι οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι ιδιαίτερα σε αυτά τα θέματα και οι οποίοι αντιλαμβάνομαι ότι σε μια τέτοια διεκδίκηση. Πώς διεκδικούμε, Νικόλα, πώς διεκδικεί κάποιος πρόσφυγας στην περιουσία του στην κατεχόμενη περιοχή? Έχουμε το παράδειγμα του, που είναι το γνωστό το παράδειγμα του Μελέτη του Αποστολή, ο οποίος μετά το τη διάνοιξη των φραγμάτων 2003, σε επίσκεψή του στη Λάπιθο, είχε διαπιστώσει ότι στο οικόπεδο της δικής του ιδιοκτησίας είχε αναγερθεί παρανόμως, οικία, περίφραξη και πισίνα, και στο οποίο, στην έπαυλη αυτή η οποία είχε χτιστεί, διέμεναν αυτό το ζευγάρι των Άγγλων, διαπίστωσε την ταυτότητά τους και καταχώρησε μια στοιχεία αγωγή. Πώς καταχώρησε, δηλαδή πάει στην αστυνομία και καταγγέλει ότι στο οικόπεδο, στην περιουσία μου έχει αναγερθεί σπίτι, τέλος πάντων κάτι το οποίο είναι παράνομο. Πώς γίνεται? Αυτή είναι και ποινικό αδίκημα αυτό, αλλά σε αυτή την περίπτωση υπήρξε αστική αγωγή, όχι ποινική υπόθεση. Δηλαδή, για πες μας, τι σημαίνει αστική και ποινική? Είχε αποταθεί στο δικηγόρο του, να αναφέρομαι και το όνομα του δικηγόρου του κ. Αποστολή, ο Κωνσταντής Καντούνας, ο συνάδελφος, ο οποίος καταχώρησε αγωγή εναντίον τον ΟΡΑΜΣ εκ μέρους του Μελέτη του Αποστολίδη για παράνομη επέμβαση στην περιουσία του, μέσω της οποίας διεκδικούσε και αποζημιώσεις για την παράνομη εκμετάλλευση της περιουσίας του, που ανάγεται στην ενοικιαστική αξία δηλαδή του ακινήτου. Επίσης ζητούσε όπως παραδοθεί η κατοχή του ακινήτου και όπως κατεδαφίσει τις παράνομες οικοδομές τις οποίες είχαν αναγείρει οι ΟΡΑΜΣ στην ίδια. Πού αποτάθηκε όμως ο κ. Αποστολής? Αποτάθηκε στις αστυνομικές αρχές? Όχι, αποτάθηκε στο δικηγόρο του και κίνησε μια ιδιωτική διαδικασία, αστική, στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας. Πέτυχε την επίδοση της αγωγής στους ΟΡΑΜΣ, οι οποίοι στο πρωτόδικο επίπεδο, στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, δεν είχαν εμφανιστεί αρχικώς και είχε εκδοθεί απόφαση ερήμην τους. Στη συνέχεια επιχείρησαν να παραμερίσουν αυτή την απόφαση, η οποία ωστόσο προσπάθεια απέτυχε. Είχε φτάσει στο Νότο Δικαστήριο της Κύπρου, η οποία επικύρωσε την απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου. Το ενδιαφέρον σε αυτή την περίπτωση ήταν ότι, λόγω του ότι ήταν υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου, ο κύριος Αποστολίδης αποτάθηκε στα αγγλικά δικαστήρια, ώστε να αναγνωριστεί και να εκτελεστεί αυτή η δικαστική απόφαση, στο πλαίσιο εφαρμογής του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στην ουσία είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία όπου εκτελούνται αποφάσεις μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τότε το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ακόμη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί τέθηκαν διάφορα νομικά ζητήματα. Για να μην κουράσουμε με τις νομικές λεπτομέρειες, το αποτέλεσμα και το σημαντικό το οποίο πήραμε από αυτή την υπόθεση, η οποία είχε φτάσει μέχρι δευτεροβάθμιο φετίο στο Court of Appeal στην Αγγλία και είχε γίνει και παραπομπή στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο ΔΕΚ. Και το συμπέρασμα ήταν ότι τα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας, τα επαρχιακά μας δικαστήρια, έχουν τη δικαιοδοσία να εκδικάζουν υποθέσεις και που αφορούν αδικήματα και παραβιάσεις του δικαίου. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα, έτσι, η καταγγελία στην αστυνομία και η εκδίκαση από κυπριακά δικαστήρια.
Είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Είναι η ποινική υπόθεση που καταχωρείται από τη Δημοκρατία εναντίον κάποιου που παραβιάζει τον νόμο και ήταν και η αστική υπόθεση, όπως είχαμε προαναφέρει, που ήταν μεταξύ ιδιωτών. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, αυτό που αναδεικνύεται από αυτές τις υποθέσεις είναι ότι, και έχει αναγνωριστεί κιόλας και από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, είναι ότι υπάρχει ακόμα δικαιοδοσία της Κυπριακής Δημοκρατίας να εκδικάζει παραβιάσεις του δικαίου, του εθνικού δικαίου, σε οποιοδήποτε μέρος της δημοκρατίας, ανεξαρτήτως αν εξασκεί έλεγχον ή όχι η δημοκρατία. Έχουμε τον κύριο Ανδρέα στη γραμμή να τον ακούσουμε. Κύριε Ανδρέα, καλώς σας απόγευμα, καλώς ήρθατε. Είναι κοντά μας ο κύριος Ανδρέας. Ναι, να σας ακούμε. Κύριε Ανδρέα, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Ναι, ήθελα να ρωτήσω. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ μιλώ. Ναι, μιλάτε και μιλήστε αν θέλετε λίγο πιο δυνατά για να σας ακούμε καλύτερα. Μιλά κάποιος άλλος. Όχι, εσείς μιλάτε, μην ακούτε στην τηλεόραση τη φωνή σας. Είμαστε. Παρακαλώ, μπορείτε να συντονιστείτε, κύριε Ανδρέα. Ναι, σας ακούμε. Ναι. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω την κυβέρνηση μας. Όταν βρέξει πολλά, αποζημιώνει τους γεωργούς. Όταν δεν βρέξει, αποζημιώνει τους γεωργούς. Όταν καεί τα χωράφια... Νομίζω ότι είσαστε λίγο εκτός θέματος. Με πολύ σεβασμό και με αγάπη, αν έχετε κάτι να μας πείτε για το σφετερισμό των περιουσιών, πολύ ευχαρίστως. Έχασα τα πάντα, κύριε Αμόστον, έχασα τα πάντα. Σε τι με βοηθήσατε, τι ενδιαφερθήκα. Έρχονται οι ξένοι και τους δύο φορά και αντεβιούν, πρόβατα τους δύο να το αναδραστοποιηθούν. Εμένα ποιον με βοήθησε, με πετάξαν στους δρόμους, δεν ενδιαφέρεται κανένας, έκτισαν ένα σπιδάκι, η μάτια μου πάει η κυβέρνηση, η τράπεζα. Και μη χειρότερα. Από ποιο μέρος κατάγεστε, κύριε Ανδρέα? Είμαι από την Αμόχωστο. Από την Αμόχωστο. Μάλιστα. Έχετε διεκδικήσει την περιουσία σας στην Αμόχωστο? Όχι, δεν την διεκδικήσει. Απλώς επειδή δήλωσα τα και περιμένουμε να δούμε τι να γίνει. Μάλιστα. Αλλά δεν είδαμε καμιά βοήθεια ούτε από μία κυβέρνηση, από κανένα. Δυστυχώς, μας επέταξαν. Είναι οι περιπτώσεις που συμπολίτες μας έχουν διάφορα παράπονα για τον τρόπο που αντιμετώπισαν οι εκάστοτε κυβερνήσεις τους πρόσφυγες. Να είστε καλά, κύριε Ανδρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα να έχετε. 25-250-900 είναι στη διάθεσή σας. Τώρα, θέλετε, Ελένη, θέλεις να αναφέρεις κάτι, να πεις κάτι, να σχολιάσεις? Σε σχέση με τον... Ναι, ό,τι θέλεις εσύ, το οποίο έχει να κάνει και με αυτό που είπε προηγουμένως ο Νικόλας για τις αστικές και ποινικές υποθέσεις. Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό το κομμάτι ότι από άποψη διεθνούς δικαίου, όσοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις περιουσίες μας, στα κατεχόμενα εδάφη... Εννοείς για τους επίκους. Για τους επίκους κυρίως. Ναι. Και από εκεί ξεκινάει και όλη η συζήτηση, αν θέλετε. Οι επίκοι βρίσκονται παράνομα στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι τους έφερε το καθεστώς. Ο επικισμός αποτελεί έγκλημα πολέμου με βάση το καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Είναι ένα έγκλημα το οποίο είναι συνεχιζόμενο. Ανεξάρτητα αν η εισβολή έγινε το 1974, οπότε όπως είπα πριν, μπορεί να μην έχει κατά χρόνο αρμοδιότητα το ποινικό δικαστήριο, αλλά για εγκλήματα τα οποία είναι συνεχιζόμενα και εξακολουθητικά όπως είναι αυτό, και μάλιστα που παραγάγουν αποτελέσματα σε βάθος χρόνου όπως είναι ο επικισμός που αλλοιώνει τη δημογραφία των κατεχόμενων περιοχών μας, θεωρούμε ως νομικοί ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει αρμοδιότητα. Θα ήταν πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ βοηθητικό για μας να παραπεμφθεί αυτή η κατάσταση και αυτό το έγκλημα πολέμου στο Διεθνές Ποινικό Δηλαδή, κάποιος ο οποίος εντοπίσει στο σπίτι του στην κατεχόμενη περιοχή ότι διαμένουν εκεί παράνομα έπικοι, μπορεί εκτός από το να διεκδικήσει την περιουσία του, μπορεί να θέσει και θέμα ότι το κατέχει ή διαμένει εντός στο σπίτι εκείνο έπικος, οπότε μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε επίπτωση για αυτό τον άνθρωπο, τον έπικο ο οποίος παραμένει εκεί παράνομα στην περιουσία του Ελληνοκύπριου. Το ζήτημα είναι ότι για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο αυτό που προέχει για να γίνει είναι η πολιτική βούληση. Θα πρέπει κάποια κυβέρνηση να θελήσει να παραπέμψει αυτή την κατάσταση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αλλά μία τέτοια κίνηση σίγουρα θα συμπαρέσει και την κατάσταση σε σχέση με τις περιουσίες της Ελληνοκυπριακής. Νομίζω ότι θα μπορούσε κάποιος ιδιώτης. Όχι, ιδιώτης δεν μπορεί να παραπέμψει την κατάσταση εκεί. Θα το είχαμε κάνει εμείς. Ναι.
Ναι, θα μπορούσε μόνο η πολιτεία να το κάνει. Ναι. Ότι είναι... Απλά θέλω να τονίσω ότι αν επλειόταν αυτό το ζήτημα και βγαίνανε εντάλματα σύλληψης για αξιωματούχους της Τουρκίας που κατέχει τις περιοχές και θα ήταν ένα μέσο πίεσης για να μπορούσαμε ίσως να επιλύσουμε και το θέμα το περιουσιακό. Πάρα πολλές φορές αναφέρθηκε το γεγονός για τα δικαιώματα του χρήστη στην κατεχόμενη περιοχή. Χρήστης, ο οποίος μπορεί να είναι και Τουρκοκύπριος, μπορεί να είναι και έπικος. Ο χρόνος ο οποίος περνά καθορίζει βασικά και την ταυτότητα του εκείνου που διαμένει στην κατεχόμενη περιοχή. Δηλαδή, αν ένας έπικος έχει έρθει όταν ήταν εδώ 10 χρόνων και τώρα είναι 60, πάβει από του να είναι έπικος και έχει κάποια δικαιώματα τα οποία έχουν να κάνουν με νόμιμα δικαιώματα. Πώς μπορεί να το αναγνωρίσει, να αναγνωριστεί, αναγνωρίζει αυτό το πράγμα? Χαίρομαι που γίνεται αυτή η ερώτηση, γιατί είναι μια καλή ευκαιρία να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα σε σχέση με το χρόνο, επειδή βλέπω ότι επικρατεί μια αντίληψη ότι περάσανε 50 χρόνια, υπάρχει ένα de facto καθεστώς πλέον, είναι μια πραγματικότητα, πρέπει να την αποδεχθούμε. Δεν είναι έτσι. Στο διεθνές δίκαιο τα δικήματα δεν παραγράφονται. Καθόλου. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Από τη στιγμή που η εισβολή και ο επικισμός αποτελούν εγκλήματα πολέμου και ο επικισμός είναι αποτέλεσμα παραβίαση της χρήσης βίας του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών του άρθρου 2 παράγραφος 4, που είναι κανόνας αναγκαστικού δικαίου, άρα δεν μπορεί να υπάρξει καμία παρέκκληση από αυτόν, τότε σημαίνει ότι αυτό είναι ένα παράνομο καθεστώς, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεραπευτεί αυτή η παρανομία, όσα χρόνια εκεί πέρα περάσουν, ακόμα και αν είναι δεύτερη και τρίτη γενιά. Επομένως, από τη στιγμή που είναι παράνομα εκεί πέρα, δεν μπορούν να αποκτήσουν ίδια δικαιώματα με τους νόμιμους κατόχους, ας είναι και εκτοπισμένοι. Μπορεί το κράτος, η Κυπριακή Δημοκρατία, να προσφύγει σε Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τους κουβαλητούς έπικους που έχει φέρει η Τουρκία εδώ στην Κύπρο? Όχι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αλλά που? Είναι μόνο στο Διεθνές Ποινικό, επειδή είναι έγκλημα πολέμου επικισμός. Με βάση το καταστατικό του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Ρώμης. Ναι. Τώρα, επανέρχομαι σε σένα, Νικόλα, για το θέμα το τι κάνει ο πρόσφυγας, ο οποίος μπορεί αυτή τη στιγμή να θέλει να διεκδικήσει την περιουσία του. Πάει στην Λάπιθο, στην Κερίνια, στην Άγιο Αμβρόσιο, στην Απόχωστο, στην Μόρφου, τέλος πάντων, και βλέπει ότι διαμένουν εκεί ή εκμεταλλεύεται η περιουσία του από κάποια συγκεκριμένα άτομα, είτε αναγύροντας ξενοδοχεία, οικιστικές μονάδες κλπ. Ακόμα και η παραμονή, η διαμονή κάποιου μέσα στην ίδια την περιουσία του. Αυτό αποτελεί αδίκημα βασικά. Μπορεί να διεκδικήσει την... Πολεμεί ποινικό αδίκημα με βάση το ποινικό κώδικα της Κύπρου. Είναι και αστικό αδίκημα αυτό της παράνομης επέμβασης με βάση τον αστικό κώδικα της Κύπρου και μπορεί να πάρει τα μέτρα που έχουμε προαναφέρει. Να πούμε ότι κατά 80% οι περιουσίες που είναι σήμερα κατεχόμενες, ανήκαν κατά το 1974 σε Ελληνοκύπριους. Άρα η συντριπτική πλειοψηφία των εδαφών στα κατεχόμενα εδάφη της Δημοκρατίας ανήκουν σε Ελληνοκύπριους. Με αυτό το γεγονός και μόνο, είναι έκδηλο ότι όλες αυτές οι αναπτύξεις που γίνονται στα κατεχόμενα είναι επί ελληνοκυπριακής περιουσίας και γης. Άρα αυτό από μόνο πρέπει να ενεργοποιήσει και την κοινωνία και τους πολίτες, αλλά πρωτίστως την πολιτεία. Και τα μέτρα που φαίνεται ότι λαμβάνει αυτή τη στιγμή η πολιτεία μέσω των συντεταγμένων αρχών της, με την σύλληψη διάφορων σφετεριστών, θεωρούμε ότι θα δώσει και το μήνυμα και το παράδειγμα ότι αυτές οι πράξεις και οι ενέργειες θα έχουν συνέπειες. Για να υπάρξει σύλληψη, θα πρέπει να υπάρχει καταγγελία από τον οποιοδήποτε πολίτη ή μόνο... Μπορεί να υπάρξει καταγγελία, μπορεί να υπάρξει όπως είδαμε και... Η ίδια η πολιτεία μπορεί και αντιλαμβάνομαι από πληροφορίες που έχουν βγει στο φως της δημοσιότητας. Υπάρχει μια ειδική ομάδα στην αστυνομία που απασχολείται με αυτό το ζήτημα. Άρα φαίνεται ότι υπάρχει μια κινητοποίηση η οποία δίδει το σωστό μήνυμα. Ναι. Δεν είναι και να το πείσεις όλους. Ναι. Το να αντοπίσεις κάποιους και πόσο μάλλον όταν υπάρχει η σύλληψη μεγάλων εταιριών, διευθύνοντων συμβούλων τέτοιων εταιριών, νομίζω το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Γιάννη, ο οποίος μας καλεί από το Λονδίνο. Κύριε Γιάννη, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, μόλις έχω ανοίξει την τηλεόραση, εγώ είμαι
πρόσφυγας από την επαρχία Γερίνια. Από ποιο μέρος? Στο εξωτερικό, από την επαρχία Γερίνια. Ναι. Και είμαι στο εξωτερικό από το 1970, πριν την εισβολή. Από ό,τι είχα ακούσει παλιά, κάποιος Τουρκοκύπριος, ο οποίος νομίζω ήταν από τον Καναδά, ήρθε να πέτησε την περιουσία του και επίσης κάποιες άλλες απαιτήσεις. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι. Εσείς... Μπορεί κάποιος να μας βοηθήσει, να μας πει κάτι. Ναι, να σας πούνε εδώ οι δύο δικηγόροι, αν γνωρίζουν. Εκείνο το οποίο ρωτάτε είναι αν μπορείτε εσείς ως πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος διέμενε πριν από το 1974 στην Αγγλία, αν μπορείτε να διεκδικήσετε και με ποιον τρόπο την περιουσία σας στην Κερίνια. Αυτό ρωτάτε. Αυτό. Ναι, από ποιο μέρος της Κερίνιας είστε, κύριε Γιάννη? Από τον Άγιο Γεώργιο. Από τον Άγιο Γεώργιο της Κερίνιας. Λοιπόν, θέλετε να μείνετε... Από εκεί που ξεκίνησε. Ωραία. Λοιπόν, θέλετε να μείνετε στη γραμμή να σας πούν εδώ οι δύο δικηγόροι ή να μας ακούσετε από τη τηλεόραση? Δεν με πει. Μπορώ να περιμένω. Ναι, λοιπόν, να μείνω στο τηλέφωνο. Νικόλα, τι μπορεί να κάνει, αν μπορεί να κάνει κάτι. Σήμερα ήρθαμε έτσι για να δείξουμε γενικά τις νομικές αρχές. Προφανώς δεν δίνουμε νομικά συμβούλες. Όμως, σε ένα νομικό πλαίσιο. Νομικά, πώς μπορεί να κινηθεί. Οποιοδήποτε ιδιοκτήτης ακίνητης περιουσίας, ανεξαρτήτως του αν ήταν εκτοπισμένος ή μη, έχει και νόμιμους ιδιοκτήτες περιουσίας που δεν ήταν από αυτά τα μέρη. Είχαν μια περιουσία που σήμερα είναι στις κατεχόμενες περιοχές. Είναι οι νόμιμοι ιδιοκτήτες και μπορούν με τους τρόπους που έχουμε προαναφέρει, σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι γίνεται παράνομη εκμετάλλευση της περιουσίας τους, να προβούν στα μέτρα που έχουμε αναφέρει, είτε καταγγέλλοντας το στην αστυνομία, είτε διεκδικώντας αποζημιώσεις μέσω των αστυνομικών δικαστήρων. Μπορείτε να γίνει αυτή την παρανομία στις αγγλικές αρχές, ως Άγγλος υπήκοος? Έχει κατά τόπον αρμοδιότητα το δικαστήριο στην Κύπρο, νομίζω. Περισσότερο. Είναι ζητήματα που απειλούνται στα κυπριακά δικαστήρια. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Είναι λεπτομέρειες της, τώρα διαέρωση είναι δύσκολο να. Λοιπόν, κύριε Γιάννη, ακούσατε την απάντηση από τον κύριο Κωνσταντινίδη? Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει να αποταθείτε βασικά στις κυπριακές αρχές, να επικοινωνήσετε εδώ με κυπριακές αρχές για να μπορέσουν να σας καθοδηγήσουν. Πιθανώς στην αστυνομία. Αντιλαμβάνομαι και να πείτε αυτό το οποίο σας απασχολεί για να σας καθοδηγήσω πώς διεκδικείτε μέσω της νομικής οδού την περιουσία σας στον Άγιο Γεώργιο. Υπάρχει κάποιο τηλέφωνο που μπορείτε να μου δώσετε κάτι? Ένα τηλέφωνο το οποίο μου έρχεται στο μυαλό τώρα, το κεντρικό της αστυνομίας, είναι το 2280-80. Αν είναι της αστυνομίας δεν υπάρχει πρόβλημα, εντάξει. Ναι, είναι το κεντρικό τηλέφωνο. Εκεί μπορείτε να αποταθείτε αν θέλετε και να σας πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα στο Λονδίνο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια και χαρά σας. Λοιπόν, ναι, φαίνεται ότι το γεγονός ότι διεκδικούν κάποιοι, έστω και η πολιτεία αλλά και σαν ιδιώτες, γίνεται η αρχή τουλάχιστον για να μπορέσουμε να σκεφτούμε ότι θα πρέπει να διεκδικήσουμε γενικότερα. Έτσι δεν είναι? Ναι. Το συνέδριο απασχόλησε μια σειρά από νομικά ζητήματα και αυτό που προκύπτει είναι ότι πάρα πολλές εκφάνσεις του κυπριακού προβλήματος έχουν σχέση με την παραβίαση του δικαίου, αλλά και σε κάθε περίπτωση υπάρχουν και εργαλεία που αποδίδει το διεθνές και ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο για διεκδίκηση των δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και των πολιτών της. Ναι. Βεβαίως υπάρχουν τα ευρωπαϊκά εντάλματα τα οποία μπορεί να εκδοθούν για τους σφετεριστές και από την Κυπριακή Δημοκρατία εδώ, αλλά πολλές φορές δεν είχαν παλαιότερα και την πρόσφατη περίπτωση με τον Τουρκοκύπριο, ο οποίος είχε συλληφθεί στην Ρώμη, δεν είχαν εφαρμοστεί, δηλαδή κατά καιρούς. Δηλαδή υπήρχε ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, όμως δεν είχε εφαρμοστεί ποτέ. Και είχαμε παρακολούθηση και έτσι μια συνέπεια στη διαχείριση. Να αναφέρουμε έτσι, επειδή το αναφέρεται με τη σύλληψη του εν λόγω δικηγόρου, ο οποίος τελικά φέθηκε ελεύθερος, δεν προωθήθηκε η υπόθεση τελικά στο δικαστήριο. Μόνο από τη σύλληψή του προέκυψε στον τουρκοκυπριακό τύπο, αυτή η πληροφορία που θα σας αναφέρω τώρα, ότι η αξία της τουρκοκυπριακής γης στα κατεχόμενα, δηλαδή
γη που άνοιγε σε Τουρκοκύπριους πριν το 1994, αυξήθηκε 100%. Ναι, διότι... Επειδή ακριβώς υπήρξε μια αυξημένη ζήτηση σε αυτού του είδους τα κίνητα και μείωση στη ζήτηση των ελληνοκυπριακών περιουσιών, καθώς υπήρχε πλέον ο φόβος της συνέπειες του. Ναι. Η προσφυγή στην λεγόμενη επιτροπή, στην Επιτροπή των Κατεχομένων, πώς τη βλέπετε και για τους δύο ερώτηση. Δηλαδή θα πρέπει κάποιος να πηγαίνει εκεί στην Επιτροπή και να διεκδικεί το δίκαιο του από τον θήτη, είναι δυνατόν? Είναι μια προσωπική απόφαση αυτή, δυστυχώς. Θεωρούμε πως ότι οποιαδήποτε είδους νομιμοποίηση αυτής της Επιτροπής δεν είναι η ορθή λύση. Από την άλλη, αν κάποιος έχει οικονομική ανάγκη και ενδεχομένως για αυτόν τον λόγο προσφεύγει σε αυτή την Επιτροπή, δεν μπορούμε εμείς ως δικηγόροι και ως άνθρωποι να τον κρίνουμε. Αλλά κατά την άποψή μου, δεν ξέρω να μας πει και ο Νικόλας τη δική του, θεωρώ ότι αυτή η Επιτροπή δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται από εμάς. Ναι. Θα έπρεπε να προσπαθούμε να διεκδικούμε βεβαίως τα υπόλοιπά μας. Ναι, είναι το θέμα. Μπορεί κάποιος να προσφύγει, Νικόλα, εκεί απλά και μόνο για να διεκδικήσει απώλεια χρήσης και όχι να την πουλήσει ή να την ξεπουλήσει στους εισβολείς? Πώς γίνεται? Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Απλά αντιλαμβάνομαι ότι με βάση στοιχεία που έχω δει το φως της δημοσιότητας, σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις έχει δοθεί αυτού του είδους η θεραπεία. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτή τη στιγμή βρίσκονται κάποιες υποθέσεις ενώπιον του ΕΔΑΔ, όπου Ελληνοκύπριοι διοκτήτες ακινήτων στα κατεχόμενα, ενώ αφού εξάντλησαν κάποιες διαδικασίες της επιτροπής αυτής, τώρα διεκδικούν θεραπείες και δικαιώματα ενώπιον του ΕΔΑΔ και ενδεχομένως να αναδείξουν και την αναποτελεσματικότητα της λειτουργίας αυτής της Επιτροπής. Ναι. Τώρα, είχε θυγεί καθόλου το θέμα των αγνωμένων στο συνέδριο? Ναι, το έθιξε εξ αποστάσεως ο καθηγητής ομότιμος του Παντίου Πανεπιστημίου, ο κύριος Τέλιος Περάκης. Δυστυχώς δεν βρισκόταν φυσική παρουσία στο να μπορέσουμε να κάνουμε και μία περαιτέρω συζήτηση. Ναι. Δεν έχουμε κάποια αποτελέσματα ή δεν έχουμε κάποια σημεία τα οποία έχουν επισημανθεί εκεί στην ομιλία ή στο συνέδριο γενικότερα, αν είχαν εκδοθεί κάποια απορίσματα βασικά του συνεδρίου όσον αφορά το θέμα των αγνωμένων, αλλά εμπίπτει και μέσα στα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία έχει δικαίωμα ο συγγενής του αγνωμένου να ξέρει πού βρίσκεται ο δικός του άνθρωπος. Φυσικά, ναι. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να επιβάλλουμε όμως. Ναι. Γιατί δυστυχώς δεν ασκούμε τον αποτελεσματικό έλεγχο σε αυτές τις περιοχές. Αυτό που συζητήθηκε εν τέλει στο συνέδριο είναι από τα απορίσματα που βγήκαν από όσους αγνοούμενους έχουν ταυτοποιηθεί τα οστά τους, ότι όλοι οι συμπολίτες μας αυτοί είχαν εκτελεστεί εν ψυχρό. Λοιπόν, θα κάνω μια ανακεφαλαίωση τώρα, Νικόλα, μαζί σου για το θέμα το πώς είναι πολύ σημαντικό το να μάθουμε. Χρειάζονται πληροφορίες το ποιος σφετερίζεται την περιουσία για να δοθούν κάποιες πληροφορίες, αντιλαμβάνομαι, στις αρμόδιες αρχές για διεκδίκηση, δηλαδή για την διαδικασία μέσω της νομικής οδού. Ναι, οπωσδήποτε κατέχει πληροφορίες. Υπάρχουν και πολλές πληροφορίες που είναι προσβάσιμες και από το διαδίκτυο. Υπάρχουν και πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι επισκέπτονται τα κατεχόμενα εδάφη και τις περιουσίες τους που μπορούν να διαπιστώσουν σε κάποιες περιπτώσεις τι σφετερίζονται, υπάρχουν... Ακόμα και διαφημίσεις οι οποίες γίνονται μέσα από τα τουρκικά μέσα από τα τουρκοκυπριακά μέσα ενημέρωσης. Υπάρχουν και πολύ μεγάλες οικιστικές αναπτύξεις και άλλου είδους αναπτύξεις σε συγκεκριμένα μέρη των κατεχόμενων εδαφών μας, όπου με μεγάλες διαφημιστικές πινακίδες, οι λογοεταιρείες διαφημίζουν την πώληση επαύλαιων κτλ. Υπάρχει έτσι μια ροή πληροφοριών, τις οποίες βεβαίως είναι καλά να χρησιμοποιήσουμε προς τις σωστές κατευθύνσεις, τις οποίες έχουμε αναφέρει τόσο η πολιτεία και οι αρχές της δημοκρατίας και όποιος ιδιώτης επιλέξει να κινηθεί νομικά. Φαίνεται ότι η πολιτεία έχει αναλάβει έτσι μια ευθύνη, τουλάχιστον στο να διεκδικήσει ως πολιτεία, τέλος πάντων, το θέμα των ελληνοκυπριακών περιουσιών ή να βρει τους σφετεριστές για να τους οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Ναι. Της δικαιοσύνης. Ναι, νομίζω ότι υπάρχουν και σχετικές δηλώσεις διάφορων υψηλών κυβερνητικών αξιωματούχων της Δημοκρατίας, όπου φαίνεται ότι υπάρχει μια κινητικότητα προς αυτήν την κατεύθυνση. Ωραία. Πριν σας αποχαιρετήσω, κάτι καταληκτικό, αν θέλετε,
Κυρία Γερασούδη, Ελένη, για πες μας. Το μόνο που μπορώ να επαναλάβω κυρίως για να εφησυχαστεί και ο κόσμος είναι ότι από τη στιγμή που έχουμε το διεθνές τύχιο με το μέρος μας, αν συνεχίσει η πολιτεία και η κυβέρνηση να το αξιοποιεί κατάλληλα, χαμένοι δεν γίνεται να βγούμε περισσότερο από ό,τι είμαστε. Ναι. Το χειρότερο είναι να χάσουμε το μόνο δυνατό μας όπλο αυτή τη στιγμή, με το να απομακρυνθούμε από όλες τις δυνατότητες που μας δίνει το διεθνές δίκαιο. Άλλωστε, σε αυτό κατέληξε και ο καθηγητής, ο Μάλκομ Έβανς από την Οξφόρδη, ότι πλέον οι διεθνείς παραβιάσεις απλά δεν εξαφανίζονται, δεν χάνονται στο βάθος του χρόνου. Ναι. Ίσα-ίσα που τα τελευταία χρόνια κιόλας και άλλα παραδείγματα παγκόσμια διεθνώς, κρατών τα οποία ήταν υπό αποικιακό καθεστώς, τώρα αρχίζουν και βρίσκουν το δίκαιο τους. Και οι τίτλοι ιδιοκτησίας δεν μπορεί κάποιος να. Δεν παραγράφονται τα αδικήματα του διεθνούς δικαίου και να παραγράψει βασικά. Σε καμία περίπτωση, γιατί προέρχονται. Αυτό το οφείλουμε στο διεθνές δίκαιο. Ναι. Και όχι στο εθνικό. Το οφείλουμε στο ότι είναι έγκλημα πολέμου, παραβίαση κανόνα αναγκαστικού δικαίου, παραβίαση θεμελιώδους αρχής του χάρτη των ΗΕ. Το ότι δεν παραγράφονται αυτά τα αδικήματα της Τουρκίας, τα οφείλουμε στο διεθνές δίκαιο. Και πάνω σε αυτό πρέπει να χτίσουμε, θεωρώ, όλοι μας τις κινήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Νικόλα, πριν σας αποχαιρετήσω, ήθελα έτσι λίγο να μας πεις για την Κερίνια. Πώς νιώθεις εσύ ως άνθρωπος ο οποίος έχει ρίζες κερινιώτικες. Έτσι, για να δώσουμε και το στίγμα ενός νέου ανθρώπου, ο οποίος είσαι και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Κερίνιας, κατάγεσαι, έχει ζήσει στις Κερινιώτικες. Για πες μας, έτσι, πώς βλέπεις εσύ. Έχεις επισκεφθεί την πόλη? Είμαι πολύ περήφανος για την καταγωγή μου από την Κερίνια. Έχω επισκεφθεί την Κερίνια μία φορά. Και η ύπαρξη και μόνο του Δικηγορικού Συλλόγου Κερίνιας, η οποία αριθμεί περί των 150 μελών, όπου στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι συνάδελφοι δικηγόροι οι οποίοι δεν έζησαν στην Κερίνια, πλήστοι έχουν γεννηθεί μετά την τουρκική εισβολή, αναδεικνύει ότι είμαστε ακόμα δεμένοι με την καταγωγή μας και είναι μέρος της ταυτότητάς μας και θα συνεχίσουμε σαν Δικηγορικός Σύλλογος Κερίνιας να αναδεικνύουμε και την καταγωγή μας αλλά και το δίκαιο στο οποίο πιστεύουμε και οφείλουμε ακριβώς να το αναδείξουμε. Πώς αισθάνεσαι βλέποντας την πόλη? Μέσα από τις περιγραφές βασικά που είχαν γίνει από τους γονείς σου και ως ενήλικας πλέον είχες επισκεφτεί την πόλη της Κερίνιας. Εντάξει, με το πέρασμα του χρόνου έχουν αλλοιωθεί κάποια πράγματα, αλλά η Κερίνια είναι εκεί. Είναι το λιμάνι της είναι εκεί, το κάστρο της είναι εκεί, η θάλασσα της είναι εκεί. Οφείλουμε να την διεκδικήσουμε. Είναι ο προορισμός μας και μέσω από συνέδρια σαν αυτά αναδεικνύουμε ακριβώς το δίκαιο, όπως είχε αναφέρει και η Ελένη, δεν παραγράφονται οι παραβιάσεις του δικαίου και οφείλουμε να μείνουμε εις πείσμα του χρόνου διεκδικητικοί. Νικόλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου και την και όσα συζητήσαμε εδώ, το ίδιο και για την Ελένη, την Γερασούδη. Σε ευχαριστώ, Ελένη, γιατί είχες την καλοσύνη μαζί με τον Νικόλα να έρθετε εδώ κοντά μας για να συζητήσουμε αυτό το θέμα του σφετερισμού των ελληνοκυπριακών περιουσιών στην κατεχόμενη περιοχή. Ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει όλους, γιατί βλέπουμε καθημερινώς τον σφετερισμό αυτό και την εκμετάλλευση ελληνοκυπριακών δικών μας περιουσιών από την Τουρκία και από τον κάθε άσχετο ο οποίος λέει ότι είναι εκτιματοπεσίτης και developer. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε καλωσύνη εδώ κοντά μας. Εμείς ευχαριστούμε. Καλά, καλό απόγευμα έχετε. Εμείς θα είμαστε σε πολύ λίγο κοντά σας για ένα μικρό θεματάκι, το υπόλοιπο της ώρας που έχει απομείνει μέχρι τις 5. Θα έχουμε εκπρόσωπο της αστυνομίας για να μας μιλήσει για το τι γίνεται σχετικά με την απάτη με τη Metamax. Σε πολύ λίγο μαζί σας.